Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Έλα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα λίγο να μας μεταφέρετε το κλίμα το οποίο διαπιστώνετε συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό σε σχέση με το κομμάτι το δικό σας των επενδύσεων από τις συνομιλίες που είχατε στο Ριάντ αλλά και από αυτές που θα έχετε τώρα στο Αμπουντάμπι. Είναι το κλίμα εξαιρετικό. Όσον αφορά τη Σαουδική Αραβία, μιλάω τώρα. Στο Αμπουντάμπι πριν από λίγο φτάσαμε και οι συναντήσεις γίνανε αύριο το πρωί. Ναι. Αλλά έχουμε κλείσει καταπληκτικές συναντήσεις εδώ όσον αφορά τις επενδύσεις με τη μεγαλύτερη επενδυτικά funds του Αμπουντάμπι, που διαχειρίζονται εκατοντάδες δισεκατομμύρια και που δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Αλλά στη Σαουδική Αραβία πραγματικά είχαμε νομίζω ένα πάρα πολύ καλό ταξίδι. Ήδη έλαβα πρόσκληση για να επισκεφτώ με τον Υπουργό Τουρισμού τον Μάρτιο, ώστε να υπογράψουμε και σχετικές συμφωνίες και να προτείνουμε συγκεκριμένα project στα οποία θα μπορούσε να συμμετάσχει το κρατικό Fund Ζωτικής Αραβίας ή και ιδιωτικές εταιρείες από Σαουδική Αραβία. Και η υποδοχή που είχε ο κ. Πρωθυπουργός και η αποστολή ήταν πραγματικά εξαιρετική. Κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνω όμως ότι συζητήθηκαν εκτεταμένα και τα γεωστρατηγικά και υπάρχει μια έτσι έντονη συνεργασία το τελευταίο διάστημα και στον αμυντικό τομέα με τους Σαουδάραβες, έτσι δεν είναι? Αν και αυτά δεν είναι τη δική μου αρμοδιότητα, θα ήμουν ψεύτης να σας έλεγα όχι. Άλλωστε γνωρίζετε ότι εμείς έχουμε αποφασίσει να στείλουμε μια συστοιχεία Patriot στην Σαουδική Αραβία για να βοηθήσουμε την αεράμινα αυτής της χώρας. Οι σχέσεις μας λοιπόν με τη Σαουδική Αραβία γίνονται πολύ πιο στενές. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, αυτό αναβαθμίζει γεωπολιτικά πάρα πολύ την Ελλάδα. Τους Patriot θα τους στείλουμε τώρα την Άνοιξη. Έτσι δεν είναι? Είναι σε προγραμματισμό να γίνει το επόμενο διάστημα. Εγώ δεν είμαι ο επικεφαλής του project, δεν θα δώσω ημερομηνίες που να κάνω λάθος. Αλλά πάντως έχει αποφασιστεί να γίνει. Μάλιστα. Τώρα, θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να έχω και ένα σχόλιο σας, γιατί συζητείτε πολύ εδώ στην Αθήνα, εσείς λείπετε, αλλά συζητείτε πολύ μια τοποθέτηση την οποία κάνατε την περασμένη Παρασκευή το βράδυ στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σχετικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας και την εκπνοή στο τέλος Απριλίου των ευνοϊκών διατάξεων. Ειδικά το κίνημα αλλαγής φαίνεται ότι πρωτοστάτησε, αποδίδοντάς σας ότι εσείς είπατε πως είναι ζημιογόνο για την ελληνική οικονομία και για το τραπεζικό σύστημα να προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα? Πρώτα απ' όλα είναι ζημιογόνο για κάθε οικονομία. Αν δεν ήταν ζημιογόνο, θα το είχαν κάνει και άλλες χώρες, φαντάζομαι. Δεν είμαι. Δεν νομίζω να είμαστε οι μόνοι έξυπνοι στον πλανήτη που έχουμε βρει τον τρόπο και να έχουμε τράπεζες και να έχουμε στεγαστική πίστη και να έχουμε απόλυτη προστασία πρώτης κατοικίας και να το έχει αντιγράψει κανένας άλλος. Άρα το ότι είναι ζημιογόνο δεν συζητείται. Είναι αυταπόδεικτο και όταν στοιχειοδός καταλαβαίνει τι θα πει τραπεζική πίστη και τι θα πει οικονομία. Αυτό που συζητάμε είναι το ότι είναι δίκαιο. Ναι. Γιατί είναι δίκαιο, αυτό που είπα στην ομιλία μου είναι ότι είναι δίκαιο να βοηθήσουμε και να ανατρέψουμε αυτό το πραγματικά αδύναμη και που καταστράφηκαν εν μέσω της κρίσης. Αυτοί στο νέο πτωχευτικό κώδικα θα έχουν πρόνοιες προστασίες, αλλά δεν μπορεί να είναι δίκαιο όλοι εμείς οι υπόλοιποι να πληρώνουμε τα σπίτια αυτών οι οποίοι έχουν να πληρώνουν και δεν πληρώνουν. Μάλιστα. Αυτό είναι. Τώρα, αν κάποιος διαφωνεί σε αυτό και πιστεύει η κυρία Γεννηματά, α πούμε, ότι είναι σοβαρά. Η κυρία Γεννηματά δεν ήταν παρούσα. Εγώ μαθαίνω ότι ήταν παρούσα σε αυτή την εκδήλωση. Σας άκουσε δηλαδή. Ήταν παρούσα μπροστά μου. Η κουβέντα έγινε γιατί η ίδια ανακοίνωσε ότι το Κινάλ θα φέρει πρόταση νόμου για την απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν ξέρω αν θα το κάνουμε. Αν το κάνουμε, θα πρόκειται μια ακραία πράξη λαϊκισμού, που δεν θα του στήμα, γιατί αυτό θα σήμαινε, πράγματος χάρη, ότι εγώ ή εσείς ή ο οποίος άλλος μας ακούει που πληρώνει το στεγαστικό του δάνειο, ναι, θα πρέπει να ήταν πολύ κοροϊδό για να συνεχίσει να πληρώνει. Εγώ θα επιμείνω. Άρα, αυτά δεν υπάρχουν, ναι, στον πραγματικό κόσμο. Έτσι. Θα επιμείνω όμως, κύριε Υπουργέ, γιατί εσείς καταλογίσετε. Πάμε στην ουσία. Καταλογίστε χειδαιότητα στο κίνημα αλλαγής. Χειδαιότητα την απέδειξα, δεν την καταλόγησα. Ναι. Την απέδειξα όπως το εξής θέμα. Διότι έδειξα το βίντεο που ανέβασε το Κινάλ, που λέω στην αρχή η απόλυτη προστασία είναι απαράδεκτη και επιζήμητη κτλ. Και στη συνέχεια έβαλα τη συνέχεια του βίντεο που δεν ανέβασε το Κινάλ και η οποία συνέχεια έλεγε ακριβώς όπως σας είπα. Ότι ο αδύναμος πρέπει να προστατευτεί. Αλλά δεν προστατεύονται αυτοί που έχουν λεφτά, δηλαδή οι πανταξίδες. Τώρα, όταν κάποιος παίρνει ένα βίντεο και κόβει όλα τα 30 δευτερόλεπτα και βάζει τα πρώτα 15 δευτερόλεπτα για να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει πει αυτός που μιλάει, με συγχωρείτε, και μάλιστα αυτό το κάνει μετά και δελτίο τύπου και
φασαρία, αυτό εμείς το λέτε αξιοπρεπές. Και... Εγώ ανέβασα το βίντεο και το είδε ο κόσμος. Γι' αυτό είχα και πάρα πολλά μηνύματα σήμερα, πολύ οργισμένα πολιτών για την κοροϊδία που είχαν τους κάνει το κοινάλι. Όμως αυτό χαρακτηρίζει και ηθικά τους ανθρώπους που το κάνανε. Επαναλαμβάνω, το να με βγάλουν εμένα και να με κατηγορήσουν για κάτι που έχω πει, δηλαδή ότι πρέπει να μπουν τα πάντα, να πάνε τα σπίτια όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως κτλ. Αν το έχω πει, να πληρώσω και το κόστος. Αντιληπτό. Αν να μου το λένε ενώ δεν το έχω πει. Πρακτικά τώρα. Πάμε τώρα στο μείζον. Πρακτικά να μας πείτε τι να περιμένει ο κόσμος και τι πρέπει να κάνουν όσοι θέλουν να προστατευτούν. Ενώ έφτασε ο κύριος Τσίπρας να κάνει tweet κατηγορώντας με για την προστασία πρώτης κατοικίας, όπου υπενθυμίζω ότι ο νόμος για την άρση προστασίας πρώτης κατοικίας είναι του Τσίπρα. Και ο Τσίπρας με κατηγορεί εμένα για τον νόμο που ψήφισε ο Τσίπρας. Δεν διζάξει την Ελλάδα. Ελάτε όμως. Πρακτικά. Πρακτικά, ναι. Και τώρα μιλάμε σοβαρά, γιατί όποιος ενδιαφέρεται για τον κόσμο, στα αλήθεια πρέπει να μιλάει με ειλικρίνεια. 30 Απριλίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Τα κριτήρια της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, δηλαδή ποιοι μπορούν να μπουν σε αυτή την πλατφόρμα, ποιοι δικαιούνται προστασίας και κουρέματος δανείου και επιδότηση ενοικίου, επιδότηση δόσεως, συγγνώμη, είναι κριτήρια που έβαλε η κυβέρνηση της αριστεράς. Δεν τα έβαλε ο νεοφιλελεύθερος και καλά Γεωργιάδης. Άρα δεν μπορούμε να κατηγορήσει κάποιον για αναλγησία προς τα κριτήρια. Γιατί είναι του Τσίπρα τα κριτήρια. Του Τσίπρα πάμε είναι λοιπόν τα κριτήρια, αλλά εσείς δεν θα μπορούσατε να πολεμήσετε, να πάρετε μια παράταση, να βελτιώσετε τα κριτήρια. Γιατί δεν το κάνετε. Η παράταση ελήφθη. Πήραμε 4 μήνες παράταση. Όχι μόνο πήραμε 4 μήνες παράταση, αλλά αφαιρέσαμε και όλη την έγχαρτη διαδικασία. Υποχρεώσαμε τις τράπεζες να πληρώνουν δικηγόρο αν το θέλει ο πελάτης, ο δανειολήπτης. Βάλαμε σε κάθε τραπεζικό κατάστημα να υπάρχει ειδικός για να σου φέρνει από το χέρι και να σου κάνει την αίτηση. Όλα αυτά που λέτε τα έχουμε κάνει. Τώρα θα πείτε ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε 4 μήνες προστασία και να πάρουμε 5. Και αν θα να πει όχι 5, θα πάρουμε 6. Και αν θα να πει όχι 6, θα πάρουμε 12. Μάλιστα. Αλλά αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι λίγο οικολογηθιά. Κάποια μέρα που η Ελλάδα επιστρέφει κανονικότητα, αυτό θα έλυγε. Είναι κατανοητό. Κατανοητό είναι. Εγώ θέλουμε να μας πείτε τι θα γίνει από 1η Μαΐου όμως. Πάμε τώρα. Όποιος αισθάνεται. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην 1η Μαΐου. Πάμε να φτάσουμε στην 30 Απριλίου. Όποιος αισθάνεται ότι θα έχει πρόβλημα λόγω πραγματικής αδυναμίας και θέλει να κάνει αίτηση, να κάνει αίτηση 30 Απριλίου. Ναι. Από την ώρα που κάνει την αίτηση, όσο διαρκεί η εκαθάριση, έχει προστασία ούτως ή άλλως. Άρα λοιπόν, θα μπει σε καθεστώς προστασίας. Τονίζω, αν κάποιος έχει σε τράπεζα 50.000 ευρώ και κάνει αίτηση, προφανώς θα κοπεί, κύριε Βάδοπουλε. Διότι το σύστημα θα δει ότι έχει λεφτά. Καταλαβαίνετε, σας λέω. Καταλαβαίνω. Αυτό είναι. Αλλά επειδή και εσείς και εσείς είστε υπουργός που ασχολείστε με την καθημερινότητα, ναι, και είστε και ρεαλιστής. Αντέχει η Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, από την 1η Μαΐου και μετά να ζήσει σκηνές σαν αυτές που είδαμε στην Ισπανία, ή δεν διατρέχουμε τέτοιο κίνδυνο? Αντέχει η Ελλάδα να είμαστε πάντα άνεργοι? Όχι, βέβαια. Δεν θα πρέπει κάποτε ακόμα να βρει δουλειά? Ναι. Αλλά μέχρι να βρει δουλειά, να μην χάσει τα σπίτια. Όχι, κύριε. Για να βρει δουλειά δεν πρέπει να δίνει τράπεζα δάνεια. Πώς θα βρει δουλειά, πώς θα ανοίξουν δουλειές, δηλαδή η οικοδομή πώς θα γίνει? Για πείτε με σε έναν τρόπο που δεν έχω σκεφτεί εγώ, γιατί μπορεί εγώ να είμαι χαζός. Που οι τράπεζες μπορεί να ξεκινήσουν να δίνουν δάνεια στις σπίτια, να μπαίνουν οι άλλοι να βρίσκουν δουλειά στην οικοδομή, να πουλάει έπιπλα, κουτίνες, πλακάκια. Πώς θα γίνει αυτό? Έχετε κάποιο καλύτερο τρόπο από τις τράπεζες? Προφανώς έχει και η κυβέρνηση με το κίνητρο που έδωσε με την αναστολή του ΦΠΑ. Ένα μέτρο είναι αυτό, αλλά δεν φτάνει αυτό το μέτρο, γιατί η αναστολή του ΦΠΑ σου δίνει το κίνητρο που το κάνει τώρα. Για να το κάνει θα βρει και λεφτά. Για να βρει λεφτά θα πας στην τράπεζα. Για να σου δώσει τράπεζα πρέπει να μπορεί να δουλεύει η τράπεζα. Για να δουλεύει η τράπεζα πρέπει να μπορεί να εκτελειάζει σε αυτό που έχει και να την πληρώνει. Μάλιστα. Ξέρετε, κύριε Παδόπουλε, ξέρετε, με λυπεί πραγματικά, σα το λέω βαθιά μέσα μου, μετά από 10 χρόνια κρίση, αντί να συζητάμε στα αλήθεια και σοβαρά μεταξύ μας, να κάνουμε σήμερα τέτοιο καυγά για πράγματα αυτονόητα. Δηλαδή αυτό είναι, δεν ξέρω, με τρελαίνει, συγγνώμη σα το λέω. Και εσείς το έξω άνθρωπος, το καταλαβαίνετε πως αυτονόητα είναι αυτά που λέω. Είναι σαν να λέμε ότι γίνεται στροκυλή τώρα. Συζητάμε για το αν γίνεται στροκυλή επίπεδη. Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, για να το τελειώσουμε. Πολιτικά μέχρι τώρα. Εσείς. Ναι. Ας τα πολιτικά, για την οικονομία μιλάμε τώρα. Ναι, αλλά εδώ μόνο σας είπατε ότι από το ΠΑΣΟΚ κινήθηκε όλο το θέμα. Και θέλω να καταλάβω. Τώρα, εντάξει. Εμένα με στεναχωρεί προσωπικά αυτό που έγινε, ναι, με την κυρία Γεωμετρά που κρατήσει την ίδια κυβέρνηση. Ναι. Μα γι' αυτό το ρωτάω. Μια εκτίμηση.
θεωρώ ότι αυτό που έγινε σήμερα ήταν μια φοβερή κυβερνότητα. Αλλάζει ρότα, λέτε, το Πασόκ και πολιτικά. Ψήνεται συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται. Η κυρία Γεννηματά παραφύγει από κακούς συμβούλους. Δεν μπορώ, θα ψοχρώσω γιατί θα γίνω κακός. Δεν θέλω. Πάμε τώρα στην ουσία. Μέχρι 30 Απριλίου, παραλαμβάνω, όποιος αισθάνεται ότι είναι σε αδυναμία, πρέπει να κάνει την αίτησή του. Μάλιστα. Μέχρι τις 30 Απριλίου όμως θα ψηφιστεί ο νέος στοχευτικός κώδικας. Στο νέο στοχευτικό κώδικα θα υπάρχουν και πρόνοιες για τους αδύναμους, ώστε να μην τους βγάζει κανείς από το σπίτι τους. Θα υπάρχει όμως και η δεύτερη ευκαιρία, δηλαδή η δυνατότητα να χάνεις την περιουσία σου, να μην σε κυνηγάνε τα χρέη σου, που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Γιατί σήμερα το παράλογο ποιο είναι στην Ελλάδα. Πες ότι παίρνεις ένα δάνειο 500.000 ευρώ και έχεις υποθήκη το σπίτι σου. Στην Ελλάδα, αν σου πάρει το σπίτι η τράπεζα, το δάνειο, το υπόλοιπο, εξακολουθείς να το χρωστάς. Σωστά. Αυτά θα τα αλλάξουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα θα πάρουμε πρόνοιες σοβαρές. Για να μπορεί ο κόμμα να φτιάξει ξανά τη ζωή του. Όμως μεταξύ μας, επαναλαμβάνω, κύριε Παδόπουλε, θα κρυθεί στην πράξη, όπως ξέρετε. Σοβαρά και με ειλικρίνεια. Αυτό θα κρυθεί στην πράξη. Σοβαρά και με ειλικρίνεια. Τώρα, κύριε Υπουργέ, κάτι τελευταίο θα ήθελα, γιατί ο χρόνος σας, αντιλαμβάνομαι, είναι περιορισμένος. Φαίνεται ότι μάλλον θα καθυστερήσουν κι άλλο οι μπουλντόζες στο ελληνικό, διότι σήμερα έγινε η προσφυγή της Hard Rock. Τι αισθάνεστε, πάμε για νέες αναβολές στο project. Όταν με ρωτήσατε, που είχα πει ότι εμείς περιμένουμε να γίνει η προσφυγή. Το είχατε πει, ναι, το θυμάμαι. Στην εκπομπή σας ήμουνα. Δεν είχα πει ότι δεν περιμέναμε να γίνει η προσφυγή. Ναι. Αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Τώρα θα μου πείτε τι θα γίνει άμα κερδίσει την προσφυγή. Άμα κερδίσει την προσφυγή, θα ακυρωθεί η απόφαση επιτροπής και θα περάσει το δεύτερο γύρο και η Hard Rock. Άμα χάσει την προσφυγή, δεν θα περάσει τον κύριο Hard Rock, θα προχωρήσουμε μόνο με την προσφυγή. Όλα αυτά δεν καθυστερούν όμως. Ναι. Αυτό είναι ένα μήνα περίπου που έχει προϋπολογιστεί στο χρονοδιάγραμμα. Λοιπόν, αυτό το έχω εξηγήσει να είμαστε εκπομπή σα. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι τα προσφύγανε. Κάθε εταιρεία και ο κάθε επενδυτή, ο κάθε πολίτη έχει δικαίωμα, αν θεωρεί ότι αδικεί, και να τύχει δικαστική προστασία. Τώρα, το τι θα πει το δικαστήριο, εγώ δεν μπορώ να σα το πω, γιατί εγώ δεν είμαι δικαστή, δεν είμαι υπουργό, ούτε παρεμβαίνω. Ό,τι πει το δικαστήριο. Τι μπουλντόζε πότε θα τι δούμε τελικά. Όπω ξέρετε, ψηφίζεται την πέμπτη σχετική τοπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών. Και αμέσω μετά πάμε στην τελική ευθεία για να βγάλουμε τι διαπιστωτικέ πράξει, το κρέμα των αφαιρέτων, να κάνουμε σήμα με τη Λάμπα και να ξεκινήσουμε τα έργα. Μάλιστα. Είμαστε και στην τελική ευθεία. Κύριε Υπουργέ, αυτά θα τα συζητήσουμε και από κοντά. Καλή συνέχεια λοιπόν στο καλά. Ταξίδι σα και καλό βράδυ. Ας ελπίσουμε ότι θα φέρει επενδύσεις λοιπόν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων από τον Αραβικό κόλπο στο ταξίδι που κάνει με τον Πρωθυπουργό.